προετοιμασία του τελικού έχει περάσει από το μυαλό του αυτή η φάση στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος και αισθάνονται όλοι τους κλαπ και ένα πρωτάθλημα. Όχι, ό,τι έγινε, έγινε, το ανήκει στο παρελθόν. Εμείς κοιτάμε μπροστά, κοιτάμε το μέλλον. Το κύπελλο είναι μια τελείως διαφορετική διοργάνωση, ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Τα πήγαμε αρκετά καλά στο πρωτάθλημα. Τώρα όμως είναι το κύπελλο και είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση και καμία σύγκριση με το πρωτάθλημα. Πρώτη χρονιά στον ΠΑΟΚ, ευκαιρία για ένα ξεκίνημα με ένα τρόπαιο. Θα του είναι αρκετό όμως μετά από όσο έχουν γίνει στο πρωτάθλημα. Ποτέ δεν είναι αρκετό ένα τρόπο. Όταν ήρθα στην ομάδα, ήρθα εδώ πέρα για να πετύχουν κάποιους και προσωπικούς και ομαδικούς στόχους. Όπως είπα και πριν, στο πρωτάθλημα τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Με όλα αυτά που έγιναν, δεν το κατακτήσαμε. Θέλουμε να κερδίσουμε αυτό το κύπελλο και νομίζω ότι και εγώ και όλη η ομάδα έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και έχουμε δείξει ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Λένε ότι αυτή η ομάδα η οποία κερδίζει τη μεσαία γραμμή, τη μάχη τη μεσαία γραμμή, είναι αυτή που παίρνει τα ντέρμπι. Συνήθως λέγεται σαν ντέρμπι αυτό. Επειδή είναι βασικό ο γρανάζι του ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή, αισθάνεται ότι έχει μια ευθύνη παραπάνω σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, εσύ είναι γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές που αγωνιζόμαστε στο κέντρο έχουν μια διαφορετική ευθύνη σε σχέση με τους υπόλοιπους και είναι επίσης αληθές ότι αν καταφέρεις να ελέγξεις το ρυθμό και να έχεις την μπάλα περισσότερο στα πόδια σου, θα έχεις και περισσότερες ευκαιρίες για να πάρεις την νίκη. Εγώ και πέρα θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει να κάνει με αν αγωνίζεις στο κέντρο, στην άμυνα ή στην επίθεση. Νομίζω ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής σε οποιαδήποτε θέση και να αγωνίζεται έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να κρίνει το παιχνίδι και όλοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Γιατί μπορεί, για παράδειγμα, η μπάλα να πάει από την άμυνα στην επίθεση και ο θετικός να πετύχει τον γκολ. Νομίζω λοιπόν ότι οι 11 ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν την αναμέταση και οι τρεις που θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι, να κάνουν αυτό που ξέρουν για να καταφέρουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Στο μάτς με τον Πλατανιά ο κόσμος έστειλε το δικό του μήνυμα στον ίδιο και τους συμπαίκτες του. Εν ώψη του τελικού, που θα υπάρξει μια μαζική καθόδο 17.000 φίλων της ομάδας. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει ο ίδιος και συμπαίκτες του στον κόσμο? Το μήνυμά μου προς τον κόσμο είναι ότι τους περιμένουμε στην Αθήνα, τους περιμένουμε δίπλα μας να μας στηρίξουν, να διασκεδάσουν και εκείνοι το παιχνίδι μαζί με εμάς. Και εμείς οι ποδοσφαιριστές είναι κάποιες στιγμές μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορούμε να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι. Είναι κάποιες στιγμές που το μυαλό σου είναι σαν να ξεφεύγει και εκείνη τη στιγμή είναι που χρειάζεσαι δίπλα στον κόσμο για να μπορέσει να σε συνεφέρει, να σε βάλει ξανά στο σωστό δρόμο. Οπότε τους περιμένουμε στην Αθήνα να μας βοηθήσουν. Να είναι δίπλα μας και να μας στηρίξουν. Και εμείς, ποδοσφαιριστές, από τη μεριά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα δώσουμε το καλύτερό μας αυτό μέσα στο παιχνίδι, γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος έρχεται να δει ένα καλό παιχνίδι και θα προσπαθήσουμε λοιπόν και εμείς με τη σειρά μας να βοηθήσουμε τον κόσμο να μην χάσει και εκείνο στο μυαλό του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αν το πεισμόνι τα όσα γίνανε με την ΑΕΚ, δεν ξέρω αν τα έχει ξαναζήσει και αν είναι έξτρα κίνητρο για αυτούς να κατακτήσουν το κύπελλο και για τον Ιβάν Σαντίδη, όπως είπε και ο ίδιος, δεν θα είναι στο κύπελλο, τουλάχιστον από μέσα. Σίγουρα, όταν συμβαίνουν πράγματα εκτός ποδοσφαίρου, σου δίνουν ένα έξτρα κίνητρο. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, όταν κάθε ομάδα θέλει να είναι παρούσα σε έναν τελικό, θέλει να διεκδικήσει ένα τρόπαιο, εμείς έχουμε την ευκαιρία να είμαστε εκεί. Οπότε δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς χρειάζεται έξτρα κίνητρο για να μπει μέσα στο γήπεδο και να προσπαθήσει να κερδίσει. Θέλουμε το κύπελλο, θέλουμε το κύπελλο να το φέρουμε στην πόλη, θέλουμε το κύπελλο για τους οπαδούς μας. Οπότε δεν τίθεται θέμα έξτρα κίνητρο.